Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τι θα φτιάξω σήμερα? Σκέφτηκα εγώ λοιπόν ότι τελειώνει το καλοκαίρι, φεύγουν τα ζαρζαβατικά και τα λαχανικά της εποχής. Σας έχω πει και παλιά ότι το χειμώνα δεν αγοράζω τα λαχανικά και τα ζαρζαβατικά καλοκαιρινά και ας υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, εγώ δεν τα αγοράζω. Οπότε είπα, εφόσον τελειώνουν σιγά σιγά, ας φτιάξουμε, ίσως για τελευταία φορά πριν μπούμε στην φθινοπορεινή χειμερινή εποχή, κάποια από τα πιάτα που χρειάζονται τα καλοκαιρινά εποχιακά λαχανικά. Και σκέφτηκα να κάνουμε πάρα πολύ ωραίο μαμαδίστικο φαγητό, παπουτσάκια, αλλά παπουτσάκια με κολοκυθάκια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα φτιάχνετε. Πάντως είναι μια καταπληκτική συνταγή, δεν έχει να ζηλέψει από μελιτζάνα τίποτα. Βέβαια, για τους λάτρεις της μελιτζάνας, εννοείται ότι η γεύση της μελιτζάνας είναι, εντάξει, από μόνη της η μελιτζάνα έχει γεύση, κολοκυθάκι, αλλά εμείς θα το βάλουμε διάφορα, για να είναι εξίσου ωραίο το φαγητό. Και, για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσω να λέω τα υλικά και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Φύγαμε. Και πριν ξεκινήσω να σας λέω υλικά, σας δείχνω, έχω βάλει μία κατσαρόλα με νερό για να βράσουμε τα, για 10 λεπτά τα κολοκυθάκια μας πριν τα γεμίσουμε και πρέπει να κρυώσουν πριν τα γεμίσουμε. Οπότε βάζουμε μία κατσαρόλα να βράσει και πάμε να σας πω τα υλικά. Για τη συνταγή αυτή λοιπόν πήρα 5 κολοκυθάκια χοντρούτσικα θα έλεγα. Είναι 5 για να είναι με μία σειρά μέσα στο σκεύος που θα βάλουμε. Τα 5 κολοκυθάκια θα μας γίνουν 10 παπουτσάκια. Θα τα κόψουμε στη μέση, θα δείτε. Και για αυτή την ποσότητα κολοκυθάκια θα χρειαστούμε γύρω στα 350 γραμμάρια ανάμεικτο κιμά. Εδώ έχω μοσχάρι και χοιρινό. Επίσης θα χρειαστούμε για το κιμά μας λίγο βούτυρο και λάδι, 2 κρεμμυδάκια χλωρά φρέσκα, 2 μικρές σκελίδες σκόρδο, 3 τέταρτα φλιτζανιού χυμό ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, μερικά κλονάρια μαϊντανό, μερικά κλονάρια άνηθο και μερικά φιλαράκια δυόσμο. Επίσης θα χρειαστούμε κεφαλοτήρι, εγώ έχω κεφαλοτήρι αμφιλοχίας, 2 κουταλιές της σούπας για τον κιμά και 2 κουταλιές της σούπας για το μπεσαμέλ. 2 αυγά, επίσης το ένα θα μπει στον κιμά και το άλλο θα μπει στη μπεσαμέλ. Το λάδι, αλάτι, πιπέρι. Και εγώ λίγο θα βάλω τριμμένο, αποξηραμένο κρεμμύδι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να βράσουμε τα κολοκυθάκια μας, θα ταξίσουμε στα σημεία που είναι οι ραβδόσεις. Με αυτό το τρόπο, με ένα καλό μαχαιράκι. Ωραιότατα. Εκεί που είναι οι ραβδόσεις, έτσι είπαμε. Οι παλές το ξέρετε, γιατί παλιά τα κάναμε έτσι, όταν τα βράζαμε και γενικά όταν τα χρησιμοποιούσαμε. Ξύναμε. Και θα ταξίσω όλα.
θα ανοίξω την κάμερα. Και αυτό είναι το τελευταίο. Και πάμε να τα πλύνουμε τώρα. Τα πλένουμε λοιπόν. Έτοιμα. Και αυτά που ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ το βαζάκι, είναι πεσκέσι από ένα μαθητή μου, λοιπόν, ο οποίος το έχει μαζέψει μόνος του, ανθός αλατιού, από, δεν μου είπε ακριβώς, κάπου κοντά στη Καλαμάτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και έχω ένα αλάτι αγνό. Λοιπόν, το νερό μας κοχλιάζει. Βάζω αλάτι. Και βάζουμε τα κολοκυθάκια να βράσουν 10 λεπτά. Θα χωρέσει, θα χωρέσει, θα το χωρέσουμε. 10 λεπτά με το ρολόι. Δεν κλείνουμε το καπάκι για να παραμένει αυτό το ζωντανό πράσινο λαχανί χρώμα. Το ξέρετε το κόλπο, έτσι, άμα κλείνουμε εξαφανίζεται το χρώμα. Και περιμένουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, το άφησα 12 λεπτά γιατί είναι πιο μεγάλα. Για να είμαι σίγουρη ότι έχουν λίγο βράσει, αλλά μην το κάνουμε νιά-νιά. Πρέπει να κρατάνε λίγο. Το βγάζω μέσα σε ένα σουρωτήρι και αφήνω να κρυώσουν. Το βάζω στην άκρη για να κρυώνω. Λοιπόν, βάζουμε μία κατσαρόλα να ζεσταθεί λιγάκι. Της προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, όχι πολύ, τόσο. Προσθέτουμε γύρω στα 50 γραμμάρια βούτυρο. Και προσθέτουμε και το κιμά μας. Το σπάμε. Περιμένουμε λίγο για να το γυρίσουμε. Ανακατεύω. Και ελάτε να κόψουμε το κρεμμυδάκι. Η φωτιά είναι μεγάλη, έτσι, maximum. Ψιλοκόβουμε. Ωραία. Και πάμε να το προσθέσουμε τώρα στο κιμά μας. Σπάμε τους βόλους αν υπάρχουν.
και προσθέτω πράσινο κρεμμυδάκι. Ανακατεύω. Αφήνω λίγο να μαραθεί το κρεμμυδάκι. Αν βλέπω τους βόλους και δεν σπάνε με σπάτουλα, παίρνω πατάτο πολτοποιητή και κάνω αυτή τη κίνηση. Και σπάνε μια χαρά όλα. Ωραιότατα. Αφήνουμε λοιπόν λίγο να μαραθούν, να παντρευτούν. Αφού έχει μαραθεί λίγο το και το κρεμμύδι, κατεβάζω λίγο τη φωτιά και προσθέτω 3/4 του φλιτζανιού πολτοποιημένη ντομάτα. Αφού έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά, θα βάλω λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσουμε τη γεύση. Πολύ λίγο, τόσο δεν χρειάζεται πολύ. Θα το ανακατέψω και θα το αφήσω λίγο να ψηθεί περίπου 20 λεπτά, αλλά στη μέση, μετά από 10 λεπτά, θα του προσθέσουμε το αλάτι και το σκόρδο. Αυτή τη στιγμή βάζω λίγο αποξηρωμένο κρεμμύδι που μου αρέσει. Εσείς μπορείτε να το παραβλέψετε, αλλά συνιστώ να πάρετε. Είναι ήλιος, κρεμμύδι τριμμένο, αποξηραμένο. Δεν έχει τίποτα, είναι καθαρό αποξηραμένο κρεμμύδι. Βλέπετε ότι το έβαλα πάρα πολύ λίγο. Πάω τη φωτιά σε πάρα πολύ χαμηλή, κλείνω και το αφήνω για 20 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά όμως θα του προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα και θα αφήσουμε για άλλα 10 λεπτά. Ελάτε να κόψουμε λοιπόν και το σκόρδο μας. Κόβουμε και τα λίγο μαϊντανό και λίγο άνηθο. Και μερικά φιλαράκια δυόσμο, 2-3, δεν χρειάζεται πολύ, τόσο. Έτοιμο και περιμένει να μπει στον κιμά μας. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά. Βλέπετε πως είναι σπυρωτό. Βάζουμε μαύρο πιπέρι μπόλικο, φρέσκο τριμμένο. Ωραία, αλάτι που μου φέρανε, το αγνό, θα το δοκιμάσω ακόμα γιατί αυτά είναι πιο δυνατά. Και αυτά που κόψαμε, 2 μικρές σκελίδες σκόρδο,
μερικά κλονάρια μαϊντανό, μερικά άνηθο και 2-3 φυλλαράκια δυόσμο. Το ανακατεύω. Δείτε πόσο σπυρωτός κιμάς έχει γίνει. Για το άρωμα δεν συζητώ. Θα ανακατέψω τώρα, θα δοκιμάσω λίγο το αλάτι. Ωραία, τώρα θα το δοκιμάσω το αλατάκι. Δεν χρειάζεται, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω, διότι αυτό το σκεύος, αυτή η κατσαρόλα, είναι το μαντέμι, σας έχω πει πολλές φορές, και κρατάει. Οπότε, πάνω στο μάτι, κλειστό, με κλειστό καπάκι η κατσαρόλα θα παραμείνει για άλλα 10 λεπτά. Εσείς αν έχετε άλλες κατσαρόλες μεταλλικές κτλ. Οι οποίες δεν κρατάνε τόσο την θερμοκρασία, θα το αφήσετε 10 λεπτά ακόμα σε μία χαμηλή ένταση. Έκλεισα λοιπόν εγώ το μάτι. Και αφήνω στο σβησμένο μάτι να ηρεμήσει. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα κολοκυθάκια μας. Και τώρα μέσα στο σκεύος που θα ψήσουμε τα παπουτσάκια μας από κολοκυθάκια, θα φτιάξουμε μία σαλτσούλα για να τοποθετήσουμε μετά τα κολοκυθάκια. Λοιπόν, εδώ έχω 3/4 του φλιτζανιού συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω. Ωραία. Λίγο λαδάκι. Πολύ λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσουμε την οξύτητα. Λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Το ανακατεύω και είναι έτοιμη η σαλτσούλα για να βάλουμε από πάνω τα κολοκυθάκια μας. Πολύ ωραία. Και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα κολοκυθάκια. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τα κολοκυθάκια. Παίρνουμε το κολοκυθάκι, κόβουμε και το μοιράζουμε στα δύο. Και βγάζουμε από μέσα το περιεχόμενο. Λοιπόν, και ξέρουμε τι κάνουμε, δηλαδή αδειάζουμε και αφήνουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε αν έχει συνήθως τα μεγάλα, έχει σποράκια. Τοποθετούμε στο σκεύος μας. Και το βάζω με αυτό το τρόπο για να χωρέσουν. Με το ίδιο τρόπο κάνουμε όλα τα υπόλοιπα κολοκυθάκια.
και θα συνεχίσω εγώ με τα υπόλοιπα και θα ανοίξω κάμερα μόλις θα είναι έτοιμο. Αφού έχουμε τελειώσει με τα κολοκυθάκια και το έχω στρώσει με αυτό το τρόπο και έχω βάλει και εδώ, λοιπόν, θα έχουμε συνολικά 10 παπουτσάκια. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα τον κυμά μας. Και για να ολοκληρώσουμε τον κυμά, πρέπει να βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά. Θα βάλουμε κρόκο από 1 αυγό. Και 2 κουταλιές της σούπας τυρί, όποιος σας αρέσει. Εγώ έχω κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας. Όχι πολύ, 2 κουταλιές. Ανακατεύουμε. Πολύ καλά. Για να διαλυθεί και το αυγό. Μπορούμε επίσης να το χτυπήσουμε λίγο με πιρούνι το κροκάδι και έτσι να το βάλουμε. Ωραία. Και αφού είναι έτοιμος ο κυμάς μας, θα δοκιμάσουμε για τελευταία φορά το αλάτι, αν χρειάζεται ακόμα ή όχι. Όχι, μια χαρά είναι. Και αρχίζουμε και γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μας. Ωραία. Παίρνουμε πολλά πύρα. Έπρεπε να βάλω λιγότερο για να μην πέφτει. Και γεμίζουμε με αυτόν τον τρόπο τις βαρκούλες μας, τα παπουτσάκια. Ωραία. Βλέπετε πόσο σπυρωτός είναι ο κυμάς. Τον περιποιηθήκαμε. Δε όντως δεν μπορείτε να πείτε. Πολύ ωραία. Να ξέρουμε δηλαδή που σταματάει το ένα, τελειώνει το ένα και ξεκινάει το άλλο κολοκυθάκι, για να μην μπερδευτούμε όταν θα το σερβίρουμε. Για να μπορέσουμε να το σερβίρουμε όμορφα. Και όπως καταλάβατε, το μόνο που με έμεινε να κάνουμε τώρα, αφού θα το γεμίσουμε, είναι να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Λίγη μπεσαμέλ θα φτιάξουμε. Άψογη δουλειά κάναμε μέχρι στιγμής και πάμε να την συνεχίσουμε, να την κάνουμε ακόμα πιο ωραία. Και επειδή έχει μείνει λίγο ο κυμάς και δεν θέλω να μείνουν 2-3 κουταλάκια, θα προσθέσω, για να μου φύγει όλος ο κυμάς, για να το χρησιμοποιήσω όλο. Βέβαια χαμένο δεν θα πάει, αλλά τέλεια μου έφυγε όλος ο κυμάς και εδώ θέλει λίγο. Τελευταίο, τελευταίο και τελευταίο.
Λοιπόν, είναι, τα έχουμε γεμίσει, είναι έτοιμα και πάμε να φτιάξουμε τώρα, πρώτο να ανάψουμε το φούρνο, να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας και θα τα βάλουμε στο φούρνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και βάζουμε ένα κατσαρολάκι μικρό για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας. Θα χρειαστούμε 3 κουταλιές όχι γεμάτες της σούπας βούτυρο, περίπου τόσο. 3 έχει λιώσει το βούτυρό μας, προσθέτουμε 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι. 1, 2 και 3. Θα το καβουρδίσουμε λίγο. Και μόλις θα βγάλει άρωμα βούτυρο και το αλεύρι, θα αρχίζουμε να προσθέτουμε, εδώ έχω 300 ml κρύο γάλα. Κάνουμε μικρή ποσότητα. Και αρχίζω και προσθέτω λίγο, θα το κλείσω. Το έβγαλα από το μάτι για να το διαλύσω, να το κάνω μια παστούλα για να μην καίγεται, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να σπάσουμε τους βόλους. Προσθέτω κι άλλο. Και άλλο γάλα. Βλέπετε πως όταν ζεσταίνεται μία κατσαρόλα κρατάει τη θερμότητα και αν την κρατάμε πάνω στο μάτι, ακόμα και αν είναι σβησμένο το μάτι, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε μία κρέμα. Ενώ έτσι που το έβγαλα, βλέπετε πως είναι. Και θα το βάλω φυσικά λίγο μετά στο μάτι για να βράσει, για να ψηθεί και το αλεύρι. Νομίζω, κάτι μου λέει ότι θα χρειαστώ λίγο γάλα ακόμα. Γιατί θέλω να απλώνεται λίγο ωραία η μπεσαμέλ, να μην είναι στούμπος. Βλέπετε πως είναι η κρέμα. Θα βάλω άλλα 50 γραμμάρια, άρα 350 συνολικά. Γυρνάμε εννοείται και κοιτάμε να μην αρπάξει. Το βάζω λοιπόν σε χαμηλή φωτιά και θα του δώσω λίγο γάλα ακόμα. Δηλαδή άλλο τόσο, 50 περίπου μιλιγράμμ. Και αυτό είναι υπεραρκετό, θα πήξει όσο χρειάζεται, για να μην είναι πάρα πολύ πηχτή η σάλτσα, να είναι αραιά όσο χρειάζεται.
ούτε ένα σβόλο. Βλέπετε. Μόλις θα πάρει την πρώτη βράση, θα βγει η πρώτη φουσκαλίτσα, θα το κλείσω πάλι. Λοιπόν, έχει πάρει την πρώτη φουσκάλα, το κατεβάζω. Κλείνω τη φωτιά, αφήνω λίγο να ψηθεί το αλεύρι, να βράσει δηλαδή. Και νομίζω είναι αρκετό. Ωραία. Αφού βγάλαμε από τη φωτιά την κρέμα μας, θα τρίψουμε λίγο μοσχοκάριδο φρέσκο. Εγώ πάντα το βάζω, εσάς αν δεν σας αρέσει το παραβλέπετε. Ανακατεύω και βάζω ένα κρόκο αυγού. Επίσης ανακατεύω πολύ καλά. Προσθέτω λευκό πιπέρι, λίγο. Λίγο αλάτι. Επίσης ανακατεύω. Και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ μας να μπαίνει πάνω από τα κολοκυθάκια μας με τον κιμά. Είπαμε ότι η μπεσαμέλ πρέπει να είναι λίγο ρευστή για να απλώνεται όμορφα. Για να είναι, όταν το τρώμε, να έχουμε την αίσθηση της κρέμας. Βάζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πάνω από κάθε κολοκυθάκι για να καλύψω τον κιμά. Φτιάξαμε λίγη ποσότητα η οποία θα μας φτάσει ακριβώς για 10 κολοκυθάκια. Και προσπαθούμε να το βάλουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζει το κάθε ένα κολοκυθάκι για να μας διευκολύνει όταν θα το σερβίρουμε. Το γυρνάω και βάζω και σε αυτές που είναι πλάι το ίδιο. Και η ποσότητα της μπεσαμέλ που φτιάξαμε είναι ακριβώς για την ποσότητα αυτή. Για 10 κολοκυθάκια. Και βάζουμε λίγο τυράκι από πάνω. Και για να δώσουμε ωραία γεύση, επιπλέον ωραία γεύση, γιατί έτσι όπως το έχουμε περιποιηθεί, είναι ήδη αριστούργημα. Πόσο μάλλον, αν θα του προσθέσετε και από πάνω ένα τυρί καλής ποιότητας. Εμένα σας έχω πει πολλές φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ όλα τα τυριά της Αμφιλοχίας. Αυτό που ανακάλυψα τώρα για μένα, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει, είναι τα τυριά του Καραλή. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είχα πάρει εγώ το πεκορίνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γεύση, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο για μία ώρα. Στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις και πάμε να το βάλουμε. Καλή μας επιτυχία! Μία ώρα βάζω. Και περιμένουμε. Λοιπόν, έχει περάσει μία ώρα. Κλείνω το φούρνο και βγάζουμε. Το αριστούργημα που έχουμε φτιάξει.
Δείτε το. Το αριστούργημα. Έτσι. Τέλειο. Κοιτάξτε χρώμα. Λοιπόν, βλέπετε, παρόλα που έχουμε βράσει τα κολοκυθάκια, τα έχουμε αδειάσει, τα έχουμε σουρώσει, άφησα μία ώρα τουλάχιστον για να κρυώσουν και έχουν βγάλει λίγο χυμό. Και θα δούμε τώρα, θα ηρεμήσει η σάλτσα και θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Πάντως το φαγητό, πόσο μυρίζει ωραία, τι άρωμα είναι αυτό. Περιμένουμε να κρυώσει λιγάκι. Και φυσικά φρέσκο ψωμάκι, το έχω στο ψυγείο από χθες για το ψυχρό ζύμωμα. Και μπαίνει στο φούρνο. ...25 λεπτά στους 270. Πέρασαν 25 λεπτά και πρέπει τώρα να κατεβάσω τη θερμοκρασία στους 240. 230, 240 και να βγάλω το καπάκι. Και άλλο ένα τέταρτο χωρίς καπάκι. Βγάζω. Δείτε το. Λοιπόν, ομορφιές για Σαββατοκύριακο ψωμάκι, το οποίο δείτε πόσο ωραίο είναι, κοιτάξτε. Εντάξει. Και είχα φτιάξει και την κουλούρα με σουσάμι. Δεν σας έδειξα γιατί είναι η ίδια διαδικασία δηλαδή. Λοιπόν, και αφήνω τώρα να κρυώσει. Και όταν θα κρυώσει εντελώς, το κόβω μικρά φέτες, κανονικές, και τις βάζω στα πολυπάκ και τις βάζω στην κατάψυξη. Και όταν θέλω να φάω, βγάζω μία φέτα, δύο φέτες, ξέρω εγώ αν έχω κόσμο, βγάζω δηλαδή, και βάζω εδώ πάνω στην φρυγανιέρα, φρυγανίζω και είναι super wow, συνιστώ. Και ολοκληρώσαμε και σήμερα την συνταγή μας, το ωραίο μαμαδίστικο φαγητό, κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά, κολοκυθάκια παπουτσάκι. Και να το σερβίρουμε και θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάνε πολλές οι κυρίες, βλέποντας τη βάση αυτή πάνω εκεί στην εστία που ακουμπάω λάδια, είναι μία βάση για τα ζεστά σκεύη που βγάζουμε από το φούρνο για να μην ακουμπάνε το ξύλο στο τραπέζι. Και εκτός των άλλων, αν έχετε ένα ζεστό φαγητό και πρέπει να φτιάξετε ένα τραπέζι, είναι πάρα πολύ παρουσιάσιμο, πολύ όμορφο, για να το βάλουμε στο κέντρο του τραπεζιού, να βάλουμε το κύριο πιάτο. Λοιπόν, το πήρα από το Amazon της Γερμανίας. Και από όσο θυμάμαι είχα πληρώσει ή 36 ή 40 ευρώ με έξοδο αποστολής, αν θυμάμαι καλά. Σας το λέω, μπορείτε να το ψάξετε. Λοιπόν, και εντάξει, τι είπαμε ότι είναι? Είπαμε ότι είναι αριστούργημα και θα το σερβίρουμε. Επίσης, έχω φτιάξει και ψωμί,
το οποίο θα κόψω, θα το δείτε, και θα σερβίρουμε και το φαγητό μας. Λοιπόν, να τα βγάλουμε αυτά που είναι από αυτή τη μεριά. Τέλειο βγαίνει. Και θα δούμε και από κοντινό πώς βγαίνει μια χαρά. Βλέπετε πώς βγαίνει. Δείτε το πόσο όμορφο είναι. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε τώρα. Το βάζουμε στην άκρη. Να κόψουμε και το ψωμί να σας δείξω. Το κόψαμε. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Σας το φέρνω κοντά να το δείτε. Βλέπετε πόσο είναι. Θα κόψω μία φέτα. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Έχω βάλει και βασιλικό έτσι για φωτογράφηση. Κόβω ένα κομματάκι. Τώρα, αν θα σας πω ότι είναι πιο ωραίο από μελιτζάνα, θα με πιστέψετε. Θέλω να το φτιάξετε για να διαπιστώσετε ότι είναι μακράν πιο τρυφερό, πολύ πιο έτσι εκλεπτισμένη η γεύση, το κολοκύθι, σε σχέση με τη μελιτζάνα. Εντάξει, έχει τη δική της. Αγαπώ τη μελιτζάνα, είμαι φαν, αλλά αυτό είναι αριστούργημα. Φτιάξτε το. Και εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του βίντεο του σημερινού. Είδατε τι φτιάξαμε. Εντάξει, δεν λέω, είναι λίγο μπελαλίδικο. Έχεις steps. Τρία βήματα βασικά. Αλλά αξίζει το κόπο. Αξίζει τον κόπο και σχετικά οικονομικό φαγητό. Ναι, δεν έχει πολλά, βλέπω. Και μας βγήκανε 10 κομμάτια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Το like μην το ξεχνάτε. Καμπανάκι όταν γράφεστε στο βίντεο, στο κανάλι, οπωσδήποτε για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Όχι μόνο για το βίντεο, και για την κοινότητα που γράφω πράγματα. Και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, φτιάξτε το φαγητό, γράψτε μου αν σας άρεσε. Θα περιμένω τις εντυπώσεις σας. Κυρίες που θα το φτιάξετε, θέλω να μου πείτε συγκριτικά με τα παπουτσάκια, μελιτζάνες παπουτσάκια, αν ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Λοιπόν, ή αν το έχετε φτιάξει ήδη πριν βγει το βίντεο γενικά, πείτε μου τη γνώμη σας αν ποιο σας αρέσει πιο πολύ, η μελιτζάνα ή η κολοκυθάκι. Εγώ πάντως από εδώ και στο εμπρός ψηφίζω αυτό, ψηφίζω. Και ας είναι λίγο πιο χρονοβόρο σε σχέση με τη μελιτζάνα, αν και το ίδιο είναι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ήμασταν στο Melody of Taste with the Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα, την Αλμπίνα, και σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι
το επόμενο βίντεο να έχετε μια καλή εβδομάδα. Φιλιά πολλά!